Καλωσορίζουμε σήμερα και φιλοξενούμε εδώ την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την βουλευτή, την κυρία Σπυράκη, φίλη της Καστοριάς, φίλη της Βούνας, γνώστρια όλων των θεμάτων που απασχολούν και την ανάπτυξη αλλά και την εξωστρέφεια. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο κλάδος της Βούνας είναι ο πλέον εξωστρεφής. Χρειαζόμαστε συμβουλές, κατευθύνσεις, θα θέσουμε τα αιτήματά μας σε ό,τι μπορεί να βοηθήσει πάνω στα θέματα αυτά. Συνοδευόμενη βέβαια από την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Καστοριάς, την κυρία Αντωνίου, γίνεται η απαραίτητη εξανάλυση στον εκκλησιακό χώρο ώστε να ανταλλάξει απόψεις με τους συναδέλφους των οποίους και εκθέτες. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την επίσκεψη εδώ, ώστε την αγαπητή Μαρία εδώ, την φίλη της Καστοριάς, και να σας δώσω το λόγο για να ακούσουμε και εντυπώσεις. Τους είδατε σχεδόν όλους, κυρία Σπυράκη, για μία ακόμη φορά. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Πράγματι, επισκέπτομαι την έκθεση της Βούνας πάντοτε με τη φίλη μου Μαρία Αντωνίου από τότε που ήμουν υποψήφια βουλευτής. Έχουν περάσει πολλά χρόνια, αρκετά από τότε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτός ο εξωστρεφής και πάρα πολύ πετυχημένος κλάδος μπορεί να ανοίξει αγορές, μπορεί να δώσει μεγαλύτερο ακόμη εισόδημα στην Ελλάδα και πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας. Αρκεί να έχει τη στήριξη της πολιτείας και τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία. Είναι πράγματι εξαιρετικά προβληματικό το γεγονός ότι η Βούνα επιβαρύνει με δύο φόρους, και με το ΦΠΑ και με το φόρο πολυτελείας, και έχει ιδιαίτερη σημασία η ελληνική Βούνα να μην ανταγωνίζεται σε δυσμενείς συνθήκες τόσο στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στις τρίτες χώρες. Είναι από τα πράγματα που οπωσδήποτε μπορούμε να δούμε στην προοπτική της υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. Θέλω κάτι να ρωτήσω σε σχέση με το Ευρωκοινοβούλιο. Γιατί το τονίζουν πολλές φορές οι εκθέτες, δεν ξέρω αν σας το έθεσαν, γίνεται μια σκληρή μάχη. Και φαίνεται ότι οι οικολόγοι, οι οργανώσεις κερδίζουν μάχες στο κοινοβούλιο. Αυτό λέτε ότι μπορεί να επηρεάσει κάποια στιγμή τον τόπο παραγωγής? Δεν είδα να κερδίζουν μια μάχη. Αυτό λένε. Ναι, αλλά οι εντυπώσεις είναι διαφορετικό πράγμα από την ουσία. Και η ουσία είναι ότι τα ευρωπαϊκά προϊόντα χρειάζονται υποστήριξη, χρειάζονται άνοιγμα στις διεθνείς αγορές, η αγορά της Κίνας είναι μία από αυτές, και χρειάζεται να μην δέχονται αθέμητο ανταγωνισμό από το λεγόμενο dumping, από τη συσσόρευση δηλαδή ομοειδών προϊόντων με χαμηλότερες τιμές. Είναι άλλο πράγμα το ποιος φωνάζει περισσότερο και είναι άλλο πράγμα το τι σημαίνει στην πράξη. Στην πράξη χρειαζόμαστε περισσότερες ανοιχτές αγορές. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω από το πρωτόκολλο για μία ακόμα φορά την Μαρία τη Σπυράκη, που με όποιο ρόλο και ως υποψήφια και ως ευρωβουλευτής και τώρα ως εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας στηρίζει την Καστοριά, στηρίζει την επιχειρηματικότητα, στηρίζει τη Βούνα. Είναι ενημερωμένη όλα αυτά τα χρόνια για όλα τα θέματα που αφορούν τους Έλληνες βουλευτούς Καστοριάς και Σιάτιστας, και χαίρομαι ιδιαίτερα που παλεύει και αγωνίζεται για τον εξωστρεφή αυτό κλάδο της ελληνικής οικονομίας σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Και χαίρομαι που πάντα βρίσκει στον πολύ, με τόσα δεδομένα που έχει, να βρει έστω λίγο χρόνο να επισκεφτεί την Καστοριά μας, να επισκεφτεί τους γουνοποιούς και να δώσει την ελπίδα και την αισιοδοξία που χρειάζονται αυτή τη στιγμή οι γουνοποιοί, γιατί ένα σημαντικό που χρειάζονται οι Έλληνες γουνοποιοί είναι να υπάρχει αισιοδοξία, καλό κλίμα για να μπορέσουν, γιατί έχουν καλά προϊόντα, εξαιρετικά προϊόντα, για να μπορέσουν να ανακάμψουν και να ζητήσουν και να πάρουν αυτό που αξίζει στην ελληνική οικονομία. Γιατί αξίζουμε όλοι καλύτερα.